στην Τρίπολη, καθώς εκεί πραγματοποιείται μια ξεχωριστή έκθεση για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου, «Οι ήρωες του 21 σε μοναδική τεχνική κολάζ». Αυτός είναι ο τίτλος. Τα είχαμε ξαναπεί και πέρυσι εκεί με τους κατοίκους και τους φορείς. Θα τα ξαναπούμε και φέτος. Η αντιδήμαρχος, η κυρία Ελένη Καρούτζου, αντιδήμαρχος πολιτισμού και τουρισμού, και μάλιστα, όπως πολύ σωστά ανέφερε στη Δημητσάνα η κυρία Μπύρη, υπάρχει κόσμος, υπάρχει εσωτερικός τουρισμός, ειδικά αυτό το διήμερο, που θα κατευθυνθεί σε περιοχές με τη δική τους ιστορία, που πραγματοποιούν και ξεχωριστές εκδηλώσεις, προκειμένου να μπούμε στο κλίμα της εθνικής επετείου. Υπάρχει αύξηση λοιπόν στην επισκεψιμότητα. Πάμε στην κυρία Καρούτζου. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα από την όμορφη Τριπολιτσά. Μέσα από το Μαλλιεροπούλιο Θέατρο. Σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Για πείτε μας για αυτή την ξεχωριστή έκθεση. Τι περιλαμβάνει? Πρώτα να σας πω ότι έχουμε μία ημερίδα αυτή την ώρα, αυτή τη στιγμή, η οποία τώρα ξεκινά με θέμα το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη και όλους τους πρωθυπουργούς της Επανάστασης, από το Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός και των Κοινών των Πελοποννησίων. Ναι. Και φυσικά στο φουαγέ του Μαλλιεροπουλίου υπάρχει μια ιδιαίτερη έκθεση με κολλάζ, η οποία είναι πρωτότυπη έκθεση με τους οπλοαρχηγούς της Επανάστασης. Αν έχω τη δυνατότητα και μπορείτε να δείτε. Εννοείται. Το Θεόδωρο Κολοκοτρών, και δεν ξέρω αν φαίνεται καλά, όλο αυτό έχει γίνει με χαρτάκι-χαρτάκι σε κολλάζ. Μα τι λέτε, είναι απίστευτο, είναι εντυπωσιακό αυτό που μας δείχνετε. Δεν ξέρω αν το βλέπετε σωστά. Το βλέπουμε, εντάξει, ναι. Βλέπουμε ακριβώς, βέβαια. Αυτό έχει γίνει με χαρτάκι. Κολλάζ. Έχουμε την Αγία Σοφιά, έχουμε την... Αν τη βλέπετε καλά. Είναι όλο αυτό κολλάζ, είναι σαν να είναι ζωγραφική. Είναι κάτι ζωντανό. Και είναι τόσο η λεπτομέρειά του που νομίζεις ότι είναι ζωγραφική. Αν σας δείξω και φαίνεται καλά και ο Νικηταράς, τα σπαθιά του σε αυτό εδώ το σημείο είναι τόσο χαρακτηριστικά, με τέτοια λεπτομέρεια που πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια στην Πιζάνη Μαρία, η οποία είναι συμπατριώτησά μας. Και για πρώτη φορά την κάνουμε αυτή την έκθεση εδώ στην Τρίπολη, εν όψη των εορτασμών της 25ης Μαρτίου. Πώς διαμορφώνεται το κλίμα εκεί σε μια ιστορική περιοχή, όταν λέμε για Τρίπολη, για Τριπολιτσά, το μυαλό όλων πηγαίνει στον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, πηγαίνει σε αυτές τις ένδοξες στιγμές. Πώς αισθάνεστε γενικά, για πείτε μας. Πρώτα έχουμε μεγαλώσει όλοι εδώ εμείς στην Αρκαδία με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Τα βιώματά μας και την ιστορία είναι το Λιμποβίσι, είναι τα μοναστήρια της, είναι το μοναστήρι της Επανοχρέπας, που εκεί προσκύνησε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και κοινώνησε στις 14 Σεπτεμβρίου και μετά κατέβηκε προς την Πρωτροπολιτσά και την απελευθέρωσε. Είναι η Μονή των Καλτεζών, του Αγίου Νικολάου των Καλτεζών, που εκεί έγινε η πρώτη εθνοσυνέλευση των οπλαρχηγών για την συνέχιση της Επανάστασης. Επομένως, η Αρκαδία είναι ένας ιστορικός τόπος. Και φυσικά και όλη η Πελοπόννησος, γιατί μην ξεχνάμε, στις 17 Μαρτίου ξεκίνησε η Επανάσταση από την Αρεόπολη. Σαν χθες, 23, γιόρτασε η Καλαμάτα την απελευθέρωσή της. Και σιγά σιγά μεταβαίνουμε πλέον στη μάχη του Βαλτετσίου. Και καθοδηγείται μετά η Επανάσταση στην άλωση της Τριπολιτσάς, που έγινε το μεγαλύτερο γεγονός, και από εκεί και μετά ξεκίνησε η απελευθέρωση της Πελοποννήσου και όλης της Ελλάδος. Μάλιστα, μάλιστα. Τι θα πραγματοποιηθεί αύριο στο κομμάτι των εορτασμών, στο πρακτικό σκέλος, κάποια παρέλαση, κάποιες καταθέσεις στεφάνων, για πείτε μας λίγο. Έχουμε Θεία Λειτουργία, ναι. Οι καταθέσεις στεφάνων, η παρέλασή μας και μετά δημοτικούς χορούς από τα σχολεία της πόλης μας, του Δήμου μας. Αν και οι εκδηλώσεις εμάς είναι τριήμερες, τετραήμερες μπορώ να πω, γιατί ήδη έχουν ξεκινήσει από την Τετάρτη με τραγούδια και μια θεατρική παράσταση που είναι από, τραγούδια από όλες τις εποχές, τις ιστορικές εποχές της Ελλάδος, και επικεντρώθηκε στην άλωση της Τριπολιτσάς. Χθες είχαμε την παρουσίαση του βιβλίου μας για τα 200 χρόνια, ένα επαιτειακό βιβλίο, «Οι περιηγητές της Αρκαδίας», από τα προεπαναστατικά χρόνια, πώς έβλεπαν την Επανάσταση και όλη την Αρκαδία και όλη την Ελλάδα μέχρι
και μετά την Επανάσταση του 1821, σήμερα την ημερίδα που σας είπαμε, συγχρόνως μαζί με την έκθεση, και αύριο τελειώνουν οι εορταστικές μας εκδηλώσεις με την παρέλαση και τους χορούς μας. Κυρία Καρούτζου, και του χρόνου, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε θερμά. Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που κάθε φορά, κάθε χρονιά, μιλάμε μαζί σας, μιλάμε με την όμορφη Κρήτη. Να είστε καλά, υποχρέωσή μας. Άλλωστε υπάρχει και η αρχαία Γόρτης, το γνωρίζετε πολύ καλά, εννοείται, που έχει βέβαια σχέση με τη Γορτινία. Χαιρετισμούς, χαιρετισμούς.